Στο ερώτημα πώς επηρεάζουν την υγεία μας, το περιβάλλον, η οικογένεια και τα δίκτυα ιδεών και ανθρώπων κλήθηκαν να απαντήσουν ειδικοί σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε το Κέντρο Κτησίας Αποκατάσταση στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η οικογένεια ως θεσμικός πυλώνας ανάπτυξης της ανθρωπότητας γενικότερα, αλλά και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, αλλά και μέσα στα δίκτυα τα οποία συνυπάρχουμε, είναι σπουδαίοι πυλώνες με τους οποίους επηρεάζεται είτε με το καλό είτε με το κακό η υγεία μας. Επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους παρουσίασαν στοιχεία που καταδεικνύουν πώς η κλιματική αλλαγή αλλά και ο ψηφιακός κόσμος επιδρά στην καθημερινότητά μας και καθορίζει το βιωτικό μας επίπεδο. Να μιλήσω σαν γιατρός, σαν καθηγητής της ιατρικής και να πω μερικά από αυτά τα μυστικά που δεν τα κουβεντιάζουμε μέσα στην ιατρική εκπαίδευση για το πώς θα προσεγγίσουμε την οικογένεια και πώς η οικογένεια θα μπορεί να αντισταθεί στη μεγάλη κρίση σήμερα που περνάει και η ίδια και η ελληνική κοινωνία και συγχρόνως να μπορεί μέσα να αναθρέψει άξια τέκνα, τέκνα που αξίζουν σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Κρήτη και Ελλάδα. Τα κοινωνικά δίκτυα, όπως τα έχει μελετήσει ο γιος μου ο Νίκολας, έχουν μεγάλη επιρροή όσον αφορά τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη, έχει αποδειχθεί από τον Νικόλα τον Χριστάκη ότι οι καπνιστές συναναστρέφονται με καπνιστές. Οι παχύσερκοι συναναστρέφονται με παχύσερκους. Οπότε η συντροφιά σου αυτούς επηρεάζει το πώς την υγεία σου και τη συμπεριφορά σου. Βλέπουμε διαχρονικά τις μεταβολές της υγείας, λέω για την ειδικότητά μου τώρα, οι οποίες ας πούμε ένα μεγάλο μέρος προς το χειρότερο βέβαια, οφείλονται στη μεταβολή του περιβάλλοντος. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες οι οποίες εμφανίζονται πολύ πιο συχνά στην εποχή μας σε σχέση με το παρελθόν και αυτό οφείλεται στην αλλαγή των περιβαλλοντικών παραγόντων. Βεβαίως. Πρώτα-πρώτα η αλλεργία. Δεν είχαμε τόσες αλλεργικές παθήσεις εδώ. Αλλεργικές παθήσεις είδα εγώ στην Αμερική όταν ήμουν. Όταν ήρθα στην Ελλάδα ήταν ελάχιστες. Τώρα συναγωνιζόμαστε στην Αμερική στις αλλεργίες. Και αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο ζούμε, τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε, την ατμόσφαιρα την οποία αναπνέουμε και τα φαγητά τα οποία τρώμε. Το Κέντρο Φυσικοθεραπείας Αποκατάστασης και Ολιστικής Θεραπείας, Κτησίας Αποκατάσταση, είναι ένα πρότυπο κέντρο που με τη χρήση της τεχνολογίας αλλά και με φυσικά μέσα θεραπείας, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας, προσφέρει λύσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο Κτησίας, στα πλαίσια του ανοίγματος προς την κοινωνία, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής του ευθύνης, αποφάσισε να κάνει μια σειρά από εκδηλώσεις, αυτή είναι η τέταρτη στη σειρά, όπου έχει να κάνει με θέματα της καθημερινότητας. Και έτσι νομίζω ότι έχει υποχρέωση όχι μόνο Κτησίας, αλλά κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο που ζει και λειτουργεί, να προσφέρει πίσω στην κοινωνία, γιατί από αυτήν απολαμβάνει.